Η Ιράκλιο. Η σεζόν δεν πάει καλά, οπότε του δίνουν πολλά ρεπό. Οι υπόλοιποι που μένουν, υπάρχει μια φοβερή τατικοποίηση τη εργασία. Χανιά. Πάρα πολλά κρούσματα ανασφάλιση τη εργασία. Υπάρχουν περιπτώσει μη πληρωμών, υπάρχουν περιπτώσεις μαύρων χρημάτων κάτω από το τραπέζι. Ρέθυμνο. Ό,τι είχαμε, μα το πήραν και δεν μα άφησαν τίποτα. Ε, μα απέσφαξαν, κάψει από τους ξενοδόχους. Λασίθη. Έρχεται ένας χειμώνα και το Ταμείο Ενεργείας δεν υπάρχει. Να το ξέρουν όλοι οι εργαζόμενοι. Ο κλάδο των ξενοδοχών υπαλλήλων από άκρη ακρίτη Κρήτη οδεύει προ κατάρρευση με το κλίμα βεβαιότητα που επικρατεί όλο αυτό το διάστημα να επιδεινώνει ακόμα περισσότερο την ήδη υφιστάμενη χαοτική εικόνα. Η συλλογική σύμβαση που υπάρχει στα ξενοδοχεία στην πραγματικότητα έχει μετατραπεί σε ένα ασφαλιστικό κατόφλι και μόνον. Υπάρχουν συμφωνίε κάτω από το τραπέζι χρονιά σε χρονιά Υπάρχουν όλο και μικρότεροι μισθοί που προσφέρονται στου εργαζόμενου με όλο και χειρότερε συνθήκε απασχόλησης. Ο χώρο εργασία αυτή τη στιγμή καταραίει. Και αν το συνδυάσουμε με τα μηνύματα που έρχονται ω αποτέλεσμα τη συμφωνία, καταλαβαίνουμε ότι τα μηνύματα πάλι για άλλη μια φορά θα δυσκολέψουν και για τα ίδια υποζύγια που δεν είναι άλλα από τους εργαζόμενους. Αποδέκτες των όσων τραγελαφικών και συνάμα ντροπιαστικών, όπως λένε οι συνδικαλιστές καταστάσεων που βιώνουν οι εργαζόμενοι και αυτό το καλοκαίρι, έγιναν σήμερα ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τουρισμού Επισητισμού και ο Γενικός Γραμματέας που παρέστησαν σε Παγκρίτη ασύσκεψη στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου. Δεν είναι τυχαίο ότι οι συνάδελφοί μου μόλις εδώ στην Κρήτη, πριν από λίγο μας, ε, έλεγαν ότι τα 12 ώρα και τα 14 ώρα πια είναι μια συνήθι τακτική όπου εργάζονται 7 μέρες τη βδομάδα με τέτοια ωράρια εξοδοτικά, αλλά οι αποδοχές παραμένουν ένα κλειστό συμβόλαιο που ξεκινάει από τα 700 έως τα 900 ευρώ. Στην πραγματικότητα πάνω από 500 ευρώ ε, καταλήγουν στις έπρεσες των ολοδοτών και αφαιρούνται από τα ασφαλιστικά ταμεία. Μπορεί η κατάσταση στην Κρήτη σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα να είναι κάπω καλύτερη. Ωστόσο, αυτό δεν επιτρέπει περιθώρια εφησυχασμού και για τον λόγο αυτό, όπω αποφασίστηκε σήμερα, θα επιδιώξουν οι αρμόδιοι φορεί άμεση συνάντηση με τον Υπουργό Εργασία, ζητώντα αλλαγή του υπόλοιπου. Υπάρχουν του καθεστώτο.